Να σου εξηγήσω γιατί η Σόνια φοράει αυτό το παλτό. Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, Στάσου, νομίζω ότι το... Πώς ξέρεις για το παλτό? Τι είναι αυτά? Έβαλα detective να σας παρακολουθήσει. Έβαλες detective, είσαι καλά, μία τρελά. Τρελάθηκα, ναι, γιατί δεν σε εμπιστεύομαι πια, για χαζή με περνάς, ε? Δεν λέω πως είσαι χαζή. Τότε δεν λοιπόν απαιτώ να μου απαντήσεις αμέσως γιατί έχει η Σόνια αυτό το παλτό. Α, κατάλαβα, με χρησιμοποίησες. Ορίστε. Με χρησιμοποίησες. Τι εννοείς, σε χρησιμοποίησες? Ναι, με χρησιμοποίησες, ξέρεις τι μου έκανε? Με ρώτησε πού θα μπορούσε να αγοράσει κάτι ωραίο και μοντέρνο. Όχι αυτά τα παλιωμοδίτικα ρούχα που φτιάχνεις. Ένα λεπτό. Όχι, φτιάχνεις ρούχα για γέρους. Νόμιζα πως θα σου έπαιρνε δώρο. Μα γιατί τελικά δεν ήταν για μένα, ήταν για εκείνη τη γυναίκα με την οποία βγαίνει. Σταμάτα σου λέω, μην μιλάς έτσι. Ωραία, ωραία. Φαντάζομαι πως θα είναι πολύ καλή, ε? Γίνεσαι πράγματι γελίος. Δεν πιστεύω ότι χαλάς τα χρήματά σου για μια γυναίκα που προσπαθεί να σε τυλίξει. Πάμε, αγάπη. Όχι, ακούστε λίγο. Μία. Μπράβο, 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 μπράβο. Μπράβο για τι πράγμα, η φίλη μου, η φίλη μου σκίζει. Είναι δραματική ηθοποιός αυτή, είναι η μεγαλοφία. Σιγά τη μεγαλοφία, με ξέθεσε μπροστά σου. Μα δεν μπορείς να κρύψεις αυτό που έχεις από τη φύση σου, αγάπη μου. Δεν μπορείς να το κρύψεις αυτό, όχι. Πού με βοήθησε? Μα σε βοήθησε. Για. Τέλειωσα με το τηλεφώνημα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά εσύ? Ναι, ναι, γιατί να μην είμαι. Μια χαρά είμαι. Θέλω να μιλήσω. Και εγώ θέλω να σου μιλήσω. Α, ωραία, πρώτος λοιπόν. Σε όχι, εσύ πρώτος. Λοιπόν, ας ρίξουμε τα ζάρια για να δούμε ποιος θα ξεκινήσει πρώτος. Δεν θα ρίξουμε ζάρια, είπα πρώτος αυτός. Από τα ζάρια και του μήνες. Ωχ, τι τράπα! Εντάξει, λοιπόν, έφυγα. Τι γίνεται, παιδάκι μου, σου λέω, άντε. Τι συμβαίνει με αυτήν? Πού τη βρήκανε αυτή? Υπήρχαν δημοσιογράφοι με δημόσιο πρόσωπο. Με έκανα να μοιάζω με τύρανο. Μα δεν είχε πρόθεση να το κάνει αυτό. Μη μου λες τέτοια. Ο γιος σου είναι ανόητος. Όλα έλεγες παλιά. Δεν τον ήξερα καλά. Δεν ξέρω. Συγγνώμη. Κάτι συμβαίνει με αυτόν. Δεν έχει τίποτα. Απλώς είναι αφελής. Κάνει πράγματα χωρίς να το καταλαβαίνει. Άνοιξε τα μάτια σου, Ινές. Δεν είναι φυσιολογικό παιδί. Ο γιος μου είναι μια χαρά. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχασε τον πατέρα του όταν ήταν πάρα πολύ μικρός. Και πίστευα πως μπορούσες να πάρεις τη θέση του. Δεν πρόσεξες ότι ο Ξαβιέ σε συμπαθεί πάρα πολύ? Ναι, το κατάλαβα ότι με συμπαθεί και κατάλαβα επίσης ότι μερικές φορές με μισεί. Δεν το καταλαβαίνω, μου τη δίνεις τα νεύρα. Ξέρεις κάτι? Νομίζω ότι είσαι σαν τον πρώην μου. Κανείς από τους δυο σας δεν ενδιαφέρεται για το μωρό μου. Αχ, το μωρό σου, τον υπερπροστατεύεις. Ο Ξαβιέ είναι μεγάλο παιδί πια. Σταμάτα, σταμάτα. Έλα. Έλα, Γκίντο, πού είσαι? Δεν θα το πιστέψεις. Σε ένα μέρος για αδερφές. Δεν το πιστεύω, έτσι. Τι? Μιλάω για την δίσκο του Ρόκο. Εδώ γίνεται δισκακομήρας. Είναι όλοι αδερφές. Βρήκες το Ρόκο? Ναι. Πήρες την κάμερά του? Περίπου. Τι? Θέλει χρήματα. Τι θέλεις να του πω τώρα? Δώσ' του ό,τι ζητάει. Αν και δεν ξέρω αν θα τη χρησιμοποιήσω, γιατί βρήκα έναν καλύτερο τρόπο για να ξεφορτωθώ το Ξαβιέ. Πώς? Θα σου πω μετά. Αυτός ο ανόητος είχε μια πολύ καλή ιδέα, τα με έστειλε σπίτι εδώ με το γέρο μου. Με μπέρδεψες. Θα σε πάρω πάλι, σου λέω. Γεια, άντε. Είσαι σίγουρος, αγόρι μου? Είναι οριστικό? Είναι, Φράνκο. Ειλικρινά εκτιμώ όλα όσα έκανες για μένα, αλλά παραιτήθηκα από την εταιρεία σου. Μανουέλ, ξέρω πολύ καλά γιατί το έκανες αυτό. Το έκανες γιατί δεν θέλεις να συναντάς τη μία. Όχι. Αν όμως είναι αυτό το πρόβλημα, μπορώ να σου δώσω άλλο γραφείο για να μην τη βλέπεις. Αλλά μην φύγεις. Όχι, Φράνκο. Ειλικρινά το εκτιμώ. Όμως μου έχει μείνει ακόμα λίγη αξιοπρέπεια. Μάλλον πάρα πολύ. Ίσως. Είναι από τα λίγα που μου έμειναν. Και πώς θα τα βγάλεις πέρα, μου λες? Η μητέρα σου δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Άσε με να το κάνω εγώ. Όχι, όχι. Θα τα καταφέρω μόνος μου. Θέλω να ξέρεις ότι παρόλο που έκανες λάθος, θα είσαι πάντα ευπρόσδεκτος στο σπίτι και στην εταιρεία μου. Με ενδιαφέρεις. Να το θυμάσαι αυτό. Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη φορά που είμαι σε ένα τέτοιο συγκρότημα, μαμά. Ναι, το ξέρω. Και είμαι...
πολύ περήφανη που κέρδισε σιγά σιγά τις καρδιές όλων. Και θέλω να σου πω για τον Τόμας, μαμά. Mm. Ξέρεις ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Το ξέρω. Και μ' αγαπάει κι αυτός. Ξέρω πως θα πεις ότι είναι ένας εφηβικός έρωτας, ένα σκύρτημα, όμως... Όχι, Λαρ, όχι. Η αγάπη δεν είναι σκύρτημα, όσο μικρή κι αν είσαι. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι περνάς. Αλήθεια, μαμά. Φυσικά, αγάπη μου. Μου ραγίζει την καρδιά, όμως πίστεψέ με. Σε καταλαβαίνω. Ήθελα πολύ να το ακούσω αυτό από σένα, μαμά. Το ξέρω. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τους λόγους για τους οποίους μένω. Φυσικά. Βέβαια, στην αρχή θα μου λείψεις. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Όμως θα το συνηθίσουμε. Και θα έρχεσαι, βέβαια, τα Σαββατοκύριακα, στις διακοπές σου, στα γενέθλιά μου, στα δικά σου γενέθλια, στις γιορτές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Μαμά, μαμά, σε παρακαλώ, μη στεναχωριέσαι. Αγάπη μου. Αγάπη μου, θα μου λείψεις τόσο πολύ. Ναι, μαμά, και εμένα θα μου λείψεις πολύ. Γεια. Ναι, γεια. Μη μ' ακουμπάς. Καλά, ηρέμησε. Όχι, δεν ηρεμώ. Μα δεν πρόκειται να κάνω κάτι που δεν θέλει. Δεν θέλω τίποτα. Έχεις φίλους εκεί που θα σε υπερασπιστούν. Και βέβαια, θα πάω να βρω τους φίλους μου. Όχι, μη φεύγεις, σε παρακαλώ, μη φεύγεις. Τι. Έρχεσαι συχνά εδώ. Όχι, ήρθα εδώ για να πάρω μια κάμερα. Αυτό είναι όλο. Δεν είναι το στέκι. Γυρίζεις ταινίες. Όχι, όχι, απλώς τη θέλω για κάτι. Τι να σου λέω τώρα. Μη μ' ακουμπάς. Η μάνα μου δεν μ' ακουμπάει έτσι. Εντάξει. Θέλω να γίνω ένα αστέρι. Ναι, καλά, θα σε στείλω στα αστέρια. Θα θέλεις να ανακαλύψεις το ταλέντο μου. Με τίποτα, δεν πρόκειται να ανακαλύψω τίποτα πάνω σου, έτσι. Ποιος έπαιζε αυτό το γιατρονί? Έλα, ξέχασα. Πάμε να φύγουμε. Πού πας, καλέ, αφού περνάμε υπέροχα. Α, υπέροχα. Εγώ δεν παίρνω καθόλου υπέροχα. Είμαστε τιμωρία. Έλα, έλα. Πάμε να φύγουμε τώρα, σε παρακαλώ. Έλα, πάμε. Πήρα από πολύ, ξέρεις. Μην ανησυχείς. Τι θα γίνει με την κάμερα όμως, παιδί. Ναι, θα την πάρω, εντάξει. Περίμενε. Τι? Το χρήμα. Εννοείς το χρήμα. Δείξε μου το χρήμα πρώτα. Μπορώ να στα δώσω αργότερα. Όχι, όχι. Καλά, τώρα. Θα στα δώσω τώρα. Τώρα αμέσως. Λοιπόν, σταμάτα να πετάς λουλούδια, ρε παιδί μου. Ορίστε. Έλα, πάμε. Πάμε. Γεια σας. Όχι, όχι, εγώ θα μείνω. Τι, κι αν σε ζητήσω ντουνόφ. Δεν δίνω δεκάρα. Ρε μελαχρινούλη, γιατί δεν μένεις λίγο. Μη με λες μελαχρινούλη, γιατί θα σε σκοτώσω, έτσι. Άντε, πάμε. Αν με ρωτήσω ντουνόφ, τι θα του πω. Μπορείς να μου πεις. Ξαβιέ, σε ευχαριστώ που υποστήριξες τον Οκτάβιο. Τίποτα. Δεν το έκανα για εκείνον. Για σένα το έκανα. Εξάλλου που πατέρα σου είναι. Ναι. Θα πρέπει να νοιάζεσαι ναι, γι' αυτό. Ναι, νοιάζομαι. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μπορώ να καθυστερήσω άλλο. Έχω δουλειά. Πού πας? Άδες το, όπα, ο Ντουνόφ μου επέβαλε τη χειρότερη τιμωρία. Πρέπει να περνάω μία ώρα τη μέρα με τη Σόνια. Νομίζω πως θα τη συγχωρέσω. Τι συμβαίνει, γιατί είσαι τόσο θυμωμένη μαζί της? Ξαβιέ, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν είναι εύκολο να χωνέψω το ψέμα για τον μπαμπά μου. Γιατί εγώ που γνώρισα τον πατέρα μου ήταν καλύτερα. Μας παράτησε. Έτσι, ξαφνικά. Εξαφανίστηκε. Πάρε τον Παμπλό. Τι σχέση έχει ο Παμπλό? Επειδή έχει κι αυτός πατέρα. Του συμπεριφέρεται όμως τόσο άσχημα μπροστά σε όλους συνέχεια. Ναι, έτσι, εντάξει, δεν είναι. Όμως ο Παμπλό θυμώνει με τον πατέρα του. Εγώ ήμουν θυμωμένη με κάποιον που δεν ήταν ο πατέρας μου. Γιατί η Σόνια μου είπε ψέμα. Νομίζεις πως ήταν εύκολο για τη μητέρα σου να σε μεγαλώσει μόνη της? Στη σημερινή κοινωνία. Όχι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πάρε για παράδειγμα τη δική μου. Είχε να παίξει δύο ρόλους. Του πατέρα και της μητέρας. Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι τέλεια αγαπητή ή ότι δεν κάνει λάθη. Όχι, 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 όχι. Και βέβαια έχει κάνει πολλά λάθη. Όμως με στηρίζει. Τι το ιδιαίτερο έχει? Αντιστάθηκε στον πατέρα μου που ήθελε να κάνει έκτρωση. Πάτησε πόδι. Δεν νομίζεις πως η μαμά σου σε υποστήριξε? Για σκέψου το. Έχουν κάνει πολλά λάθη, όμως είναι εκεί, δίπλα μας, για να μας βοηθούν. Όχι, αν λάβουμε υπόψη τα λάθη της. Η Σόνια είναι η καλύτερη μαμά από όλες. Όμως αυτή η θεωρία δεν μου ταιριάζει. Δεν θα τη συγχωρήσω, ποτέ. Είναι δύσκολο να το παραδεχτώ, Παμπλό, όμως πιστεύω πως είναι κι εγώ τελειώσαμε. Γιατί? Γιατί διαφωνούμε περισσότερο από ποτέ. Έτσι είναι τα πράγματα. Καημένη είναι. Καημένοι και εμείς δηλαδή. Γιατί?
γιατί η σχέση σου με την Ινές σε είχε κάνει καλύτερο. Ναι, ίσως. Τι να πω, δεν ξέρω. Όμως πιστεύω ότι αυτή η σχέση πρέπει να τελειώσει. Συγγνώμη, το πρόβλημα είναι η Ινές ή υπάρχει κάτι άλλο που σε ενοχλεί εσένα? Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κάτι. Θα το είδες, δεν αντέχω το γιο της. Α, το Ξαβιέ. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, ήξερες ότι ο Ξαβιέ συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο της Ινές όταν τη γνώρισες. Ή άλλαξε κάτι από τότε? Δεν το είχα καταλάβει πριν. Κάτι συμβαίνει με το γιο της. Υπάρχει πρόβλημα. Και εκείνη τον καλύπτει αντί να το λύσει. Τον έχει κάνει κακομαθημένο. Ναι. Αυτή φταίει. Ναι, αλλά και εσύ. Γιατί? Γιατί έβαλες τον Ξαβιέ σε αυτό το σχολείο, το Elite Way, που είναι πολύ απαιτητικό για αυτόν. Έχει πολλά προβλήματα, μπαμπά. Γιατί επέμενες να έρθει? Δεν ξέρω, πίστευα ότι αυτό ήταν το καλύτερο. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να τον βάλουμε σε ένα ειδικό σχολείο, καταλαβαίνεις? Για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι λες? Βέβαια, τι. Αυτό το βλέπω εγώ κάθε μέρα. Στεναχωριέμαι που το βλέπω να μην ταιριάζει σε καμία ομάδα. Όλοι τον απορρίπτουν, ακόμη και οι καθηγητές. Το λυπούνται, βέβαια. Ο Ξαβιέ θα είναι σε αυτό το σχολείο σαν ψάρι έξω από το νερό. Πάντως, μου κάνει εντύπωση η κρίση σου, Παύλο. Σχολείο για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Πώς πάει? Τα ίδια. Όμως, σε ευχαριστώ που ήσουν εκεί. Ξέχνα το. Όχι, όχι, πώς να το ξεχάσω. Εγώ φταίω που σε αποβάλανε. Δεν έγινε και τίποτα σοβαρό, εντάξει. Η αδράνεια είναι μια γελία κατάσταση για δημιουργία και έμπνευση. Και έπρεπε να δω και κάποιους φίλους που είχα να δω χρόνια. Όλοι οι φίλοι σου είναι έτσι, σαν τον Ντάνι? Αυτό θες να μάθεις ή αν είμαι γκέι? Μη με απογοητεύεις. Βίκο, εμείς ανήκουμε σε άλλη σφαίρα. Εμείς είμαστε άλλοι άνθρωποι. Ανήκουμε σε διαφορετική ομάδα. Δεν χρειάζομαστε ταμπελάκια και περιορισμούς. Καλά, εντάξει. Δεν πειράζει. Αν δεν θες να μου πεις, δεν πειράζει. Όχι. Δεν είναι ότι δεν θέλω να σου πω. Απλά νομίζω πως δεν αξίζει να το συζητήσουμε. Έχουμε τόσα άλλα πράγματα να πούμε. Με πιάνεις? Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν ήξερα ότι... Αχ, Μάρτιν, γλίτωσέ με, σε παρακαλώ. Είναι το χειρότερο βασανιστήριο. Δεν θέλω να είμαι άλλο εδώ. Μα... είναι η απόφαση του διευθυντή. Δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι η χειρότερη τιμωρία. Μην ενοχλείσαι. Θα σε γλιτώσω από αυτό το βάσανο, από αυτή τη τιμωρία. Μείνε μαζί του. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια, μπαμπά. Τι γίνεται? Ήθελα να μιλήσουμε, αλλά αν διακόπτω κάτι, έρχομαι αργότερα. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ. Έλα, κάτσε. Είσαι σίγουρη? Ναι, ναι. Τι είναι? Να. Ήθελα να σου πω ότι μίλησα με τον Μανουέλ. Τον απέλησες? Δεν ήταν απαραίτητο, γιατί με πρόλαβε και παραιτήθηκε. Είναι το λιγότερο που μπορούσε να κάνει. Πρέπει να είσαι χαρούμενος. Μην τον αφήσεις να σε ρίξει. Ναι, αλλά ανησυχώ. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλει πέρα, αγάπη μου. Η οικογένειά του δεν μπορεί να του στείλει λεφτά. Θα αρχίσει να παίρνει χρήματα από την καινούργια του φιλενάδα. Έλα τώρα, μην μιλάς έτσι. Ήταν ευγενικό από τη μεριά του που παραιτήθηκε. Δεν πρέπει να σε ξεγελάει το αγγελικό του πρόσωπο. Στο λέω από εμπειρία. Δεν με ξεγελάει τίποτα. Απλώς εύχομαι να μην κάνεις λάθος και μετά θα είναι αργά να τα ξαναφτιάξεις μαζί του. Γιατί να τα ξαναφτιάξω? Δεν είναι ότι θέλω να τα ξαναφτιάξεις. Νιώθω ένοχος, αγάπη μου. Ο Μανουέλ είναι ο μόνος ένοχος. Εδώ κάνεις λάθος. Εγώ φταίω για τον τρόπο που σε μεγάλωσα. Σε κράτησα σε κουκούλι. Μακριά από την πραγματικότητα. Έξω υπάρχει προδοσία, προβλήματα. Πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε. Κατάλαβα. Σε έπεισε και θέλεις τώρα να τον συγχωρήσω, έτσι? Γιατί το λες τώρα αυτό? Γιατί και οι δύο μου φέρεστε σαν να είμαι καμιά ανόητη. Μη λες χαζομάρες. Απλώς δεν θέλω ένα λάθος σου να καταστρέψει αυτή την αγάπη. Μιλάς εσύ που βγαίνεις με μία. Μία θέλω σεβασμό για μένα και για τη φιλενάδα μου, εντάξει? Ωραία, δηλαδή, είχα δίκιο τελικά, Άκουσες τι είπα, περισσότερο σεβασμό. Είναι υπέροχη, μάλιστα. Εσύ στις έμας. Δεν μπορώ.
Αποκλείεται να είναι τόσο υπέροχη. Έχω τους λόγους μου. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί της. Γι' αυτό δεν θέλω να είσαι αγενής για αυτή τη σχέση, εντάξει. Και θέλω να σέβεσαι τους ανθρώπους. Σέβομαι εκείνους που το αξίζουν. Τη Σόνια Ρέας που τη σέβομαι. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό, ξέρεις. Ναι, πολύ καλό. Κι εγώ σέβομαι τη Σόνια Ρέα. Είναι καλή. Μα γιατί δεν μπορείς να κάνεις ένα σοβαρό δεσμό με τη Σόνια? Και θα ήταν σοβαρός ένας τέτοιος δεσμός. Καλά, άστο τώρα. Η Σόνια βγαίνει με τον Οκτάβιο, τον καθηγητή ζωγραφικής. Μα βγαίνει. Αυτή ήταν απλά μια εικασία, μάτια μου. Όχι, δεν ήταν εικασία. Τι καλά. Πάρα πολύ καλά, μπράβο, ναι. Θα είναι μια πολύ ευτυχισμένη γυναίκα, φαντάζομαι. Γεια σου, Κλόντια. Η Γκλόρια. Συμβαίνει κάτι? Όχι, τίποτα, τίποτα. Σου έκανε κάτι ο Μαρσέλ? Τι συμβαίνει? Πες μου. Όχι. Η Πιλάρ. Απλά πάω σε άλλη πόλη και αποφάσισε τελικά να μείνει με τον μπαμπά της. Το ξανασκέφτηκες? Τελικά η ίδια η ζωή μας χωρίζει από τα παιδιά μας όταν μεγαλώνουν και διαλέγουν το δρόμο τους. Γιατί δεν μένεις? Δεν μπορώ, όχι. Αυτό θα σημαίνει ότι γυρνάω πίσω, όχι. Και έχω χάσει ήδη πολλά χρόνια σε ένα δυστυχισμένο γάμο. Θέλω να ερωτευτώ, να ζήσω τη χαμένη μου ζωή και να ξανανιώσω γυναίκα, Σόνια. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κλόντια. Όμως, δεν νομίζεις ότι κάτι θα λείπει αν δεν μπορείς να μοιραστείς τη ζωή σου με την κόρη σου? Γεια. Γεια. Πώς πάει, όλα καλά? Καλά. Εσύ? Εγώ καλά, μια χαρά. Ψάχνω τη Σόνια. Ξέρεις που μπορώ να τη βρω? Μιλούσαμε τόση ώρα και μόλις έφυγε. Δεν ξέρω. Μάλλον πήγε στα αποδυτήρια. Μιλήσαμε αρκετά και συγκινήθηκε. Α, συγκινήθηκε λοιπόν. Θα μιλούσατε για τα παιδιά. Μια συζήτηση γύρω από παιδιά είναι συγκινητική. Όχι, όχι για τα παιδιά. Για τη ζωή γενικά. Αχ, μακάρι να ήμουν κι εγώ σαν τη Σόνια. Δηλαδή, πώς είναι η κυρία Σόνια Ρέι? Συγγνώμη που ρωτάω δηλαδή, αλλά με έβαλες τώρα σε περιέργεια. Δεν πειράζει, εντάξει. Απλά μου είπε δηλαδή ότι έχει μια σχέση και ότι είναι τρελά ερωτευμένη. Τρελά ερωτευμένη. Και βγαίνει με αυτό το τύπο, τον καθηγητή ζωγραφικής, τον Αντράντε, αν δεν κάνω λάθος. Τον Αντράντε? Δεν ξέρω. Α, ναι, γιατί έτσι μου είπε. Δηλαδή έτσι ακούγεται. Η κόρη μου το είπε, ξέρεις. Βέβαια, μπορεί να είναι και κουτσομπολιά. Κατάλαβα. Γι' αυτό έρχεται τόσο συχνά εδώ. Ωραίο ζευγάρι, ε. Ναι. Η κόρη σας έμεινε έξω παραπάνω από την επιτρεπόμενη ώρα. Γι' αυτό σας καλέσαμε. Μπαμπά, άσε με να σου εξηγήσω. Έπρεπε να σταματήσω στο φαρμακείο και να. Μην ανησυχείς, Βίκο. Εγώ φταίω, Μπλας. Είπα στην κόρη μου να πάρει ένα φάρμακο από το φαρμακείο. Δεν ήξερα ότι θα αργούσε τόσο πολύ, γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, μην τα βάζεις μαζί της, σε παρακαλώ. Τότε δεν μου είπες ότι ήταν για τον πατέρα σου. Το θέμα είναι ότι η Βίκο είναι κάπως συνεσταλμένη. Μπλας, σου ζητάω και πάλι συγγνώμη. Συγχώραμε. Εγώ ας πηγαίνω λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Χάρηκα πολύ που ήρθατε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Με έσωσες. Σιγά μη σε έσωσα. Σιγά μη σε έσωσα. Θα σε κανονίσω εγώ. Τώρα θα. Σταμάτα με μόνο. Σε βολεύει να είσαι πόρνη, ε. Σαν τη μάνα σου και εσύ. Γεια. Τι παίζει? Ένα, μιλούσα με την κόρη μου. Τα λέγαμε. Το ξέρεις πως η Βίκο και εγώ δουλεύουμε και βγάζουμε χρήματα? Αλήθεια, δουλεύεις? Ωραία. Μπράβο. Ξέρω ότι δεν είναι πολλά, όμως πουλήσαμε μερικά πράγματα στο καλλιτεχνικό παζάρι. Αχα, μα δεν είναι ανάγκη. Κράτησέ τα. Ξέρω πως τα χρειάζεσαι. Όμως να ξέρεις ότι θα σου τα επιστρέψω. Θα στα δώσω πίσω, έτσι. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου? Θα τα δώσουμε, ε. Εντάξει, μην ανησυχείς. Δεν πειράζει. Πήγαινε. Ωραία. Γεια σου, αγάπη μου. Είναι πολύ καλό παιδί ο φίλος σου. Χαίρομαι για σένα. Είσαι το κάτι άλλο, φιλαράκο μου. Είσαι πολύ καλό παιδί. Μπράβο σου. Λοιπόν. Γεια σου, Εκτόρα. Να είστε φρόνιμοι. Γεια. Ναι. Να την προσέχεις, έτσι. Ναι. Του έδωσες τα χρήματα που σου έδωσε ο Γκίτο για την κάμερα? Ναι. Θα τον άφηνα να σε χτυπάει?
Σε ευχαριστώ, Πάκο. Γεια, πώς πάει? Δεν είμαι καλά. Σε λίγο θα χτυπήσει το κουδούνι. Έλα όμως που δεν θα τα ακούσεις. Γιατί όχι? Γιατί το αποσύνδεσα. Τρελάθηκες. Πώς τα έκανες αυτό? Πώς τα κατάφερες, Τσάντια? Είδα το αποτύχει ασφαλείας, το άνοιξα και ξεσύνδεσα μερικά καλώδια. Α, κοίτα, ξέχασα να σου πω. Ένιωσα καλά που μιλήσαμε χθες. Βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Από μια άλλη προοπτική. Και εμένα μου άρεσε που τα πάμε λίγο χθες. Κάθε μέρα τα πάμε όλο και καλύτερα. Καλό αυτό, ε. Ξέρεις κάτι? Θα μου άρεσε να έχω έναν αδερφό σαν εσένα. Ναι, παίζει και αυτό. Ναι. Α, μια και το αναφέραμε, να και ο δικός σου. Α, Παύλο, σε ξανάφερα στο σχολείο, ε. Ναι, και θέλουν να μιλήσουν και σε σένα. Αλήθεια, τι θέλουν, μαμά? Νομίζω πως είναι έκπληξη. Τι συμβαίνει? Κοίτα, αγάπη μου, είναι οικογενειακό το θέμα, γι' αυτό μας αφήνεις μόνος. Δεν με πειράζει. Μην είσαι αργόστροφη τώρα, έλα, δώσ' τους μόνος τους, πάμε. Τι συμβαίνει, μαμά? Θέλεις να του το πω εγώ ή εσύ? Τι κάνεις? Κοίτα. Μικρός γραφείο διαθέσιμος... Να το θυμάσαι. Αν κάποιος χρειάζεται υπάλληλο ή κάτι, να μου το πεις. Φυσικά, κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι σου είπε? Με τρόμαξες. Κοίτα, ωραίο έτσι. Για να δω. Σε ευχαριστώ για το υπέροχο βράδυ που περάσαμε μαζί. Ταφ. Καλό είναι. Όμως νομίζεις πως θα το χάψει, είναι ανόητη, ξέρεις. Θα το φάει, ηρέμησε. Λοιπόν, θέλω να πεις στον Κίντο ότι έχω έτοιμο το πρώτο μέρος του σχεδίου. Όχι, όχι, τον Κίντο. Ξέρεις ότι δεν τον αντέχω. Σε παρακαλώ, πρέπει να κάνω ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Μα δεν τον αντέχω. Έλα, σύνελθε. Έλα, έλα, Φερνάντα. Θα πάω, εντάξει. Ναι, η Σαμπρίνα. Ξέρεις ποια είμαι εγώ? Α, ναι, εγώ είμαι. Λοιπόν, σε παίρνω γιατί έχω πολύ σημαντικά νέα για τον Μανουέλ. Ήξερες ότι ο Μανουέλ ψάχνει να βρει δουλειά? Μην κάνεις έτσι, αγάπη μου. Μου ραγίζεις την καρδιά μου. Δεν αντέχω στην ιδέα να φύγει η μαμά μου. Τότε, γιατί δεν της λες να μείνει στο Buenos Aires? Δεν μπορώ. Μου είπε ότι θέλει να κάνει μια νέα αρχή μακριά από τον μπαμπά. Όμως είναι πολύ δύσκολο για μένα. Ναι, σε καταλαβαίνω. Πιλάρ, ό,τι χρειαστείς θα είμαι δίπλα σου εγώ. Δεν θα σε αφήσω μόνη, ποτέ. Είμαι χαμένη χωρίς εσένα. Μαρσέλ, κύριε Ντουνόφ. Πιλάρ, έρχεσαι μαζί μου ένα λεπτό. Μπαμπά, πρέπει να έρθω τώρα. Ναι, τώρα. Πρέπει να μιλήσουμε. Πήγαινε, Πιλάρ. Καλά, θα επιστρέψω. Τόμι, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, αλλά άσε τα μαλλιά μου. Τι είναι? Το μήνυμα στον πίνακα ανακοινώσεων είναι δικό σου. Ποιο μήνυμα? Ο Παύλο έκανε καλή δουλειά. Κοίτα πόσες πληροφορίες κατέβασε υπέροχα το ίντερνετ. Θα σου αρέσει δεν αυτό το σχολείο. Δεν θέλω να πάω σε άλλο σχολείο. Δεν είμαι καθυστερημένος. Πώς θα σου πει να το πω? Κανένας. Θέλω να μείνω εδώ. Κανείς δεν σε λέει καθυστερημένο. Απλώς είσαι διαφορετικός. Διαφορετικός. Ξεχωριστός. Ναι, διαφορετικός. Κοίτα, εδώ λέει ότι έχουν και θεατρικό εργαστήριο. Δεν με νοιάζει, μαμά. Μα περίμενε δεν λίγο. Νοιάζει, δεν πάω πουθενά. Ξαβιέ, ηρέμησε. Αλλάζει σχολείο γιατί πρέπει να πας σε ένα διαφορετικό, είτε σ' αρέσει είτε όχι. Κατάλαβες? Μαμά σου είπε ότι δεν πάω πουθενά και δεν μπορείς να με αναγκάσεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρόσεχε πώς μιλάς. Αφού έτσι θες και εγώ φεύγω. Έλα εδώ. Περίμενε. Μην του φέρεσαι όπως συνήθως. Πάτα πόδι επιτέλους. Μπαμπά, έπρεπε να με φέρεις εδώ για να μιλήσουμε. Ναι, ναι, γιατί το ζήτημα είναι οικογενειακό και δεν θέλω να μας ακούσει κανείς. Όχι, όχι, μπαμπά, σταμάτα. Αν πρόκειται να μου μιλήσεις για τη μαμά, δεν έχω όρεξη. Συγγνώμη. Και νομίζεις πως εγώ έχω όρεξη μετά από αυτά που μου είπε η μαμά σου ότι θα μετακομίσει, σε παρακαλώ? Υπέθεσα πως ίσως εσύ μπορείς να την κάνεις να αλλάξει γνώμη. Όχι, όχι, μη με υπολογίζεις. Η μαμά πήρε ήδη την απόφασή της. Και όσο δύσκολο κι αν είναι, πρέπει να το αποδεχτούμε. Ναι. Και τι θα γίνει με εμάς, ε? Σκέφτηκα μήπως θα μπορούσες να κάνεις πως είσαι άρρωστη.
και τότε θα έμενε για να σε φροντίσει, σωστά? Ε? Μα τι λες, μπαμπά? Ξέρεις. Μπαμπά, ναι. Δέξου την απόφαση της μαμάς. Ναι. Τι, θα συνεχίσεις να ζεις μέσα στο ψέμα για μια ζωή? Μα είναι η τελευταία μου ευκαιρία. Είναι η τελευταία πιθανότητα που έχω για να κρατήσω τη δουλειά μου. Όχι. Μπερδεύεις τα πράγματα, τι εννοείς με αυτό? Όχι, απλά ο Μπασταμέντε δεν θέλει να έχει ένα χωρισμένο διευθυντή. Α, κατάλαβα που το πας. Δηλαδή, σε ενδιαφέρει τι θα πει ο Μπασταμέντε? Είναι λογικό, αγάπη μου. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχω για να στρώσουν τα οικονομικά μας στο άμεσο μέλλον μας. Και αυτό είναι που προέχει αυτή τη στιγμή. Η μαμά έχει δίκιο. Τι? Είσαι σκυλάκι. Σε μεταχειρίζονται σαν σκυλάκι. Προσπάθησε να με καταλάβεις, Πιλά. Τι πρέπει να καταλάβω, μπαμπά? Ότι σε μεταχειρίζονται. Ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω τη μαμά. Αυτό ήταν τώρα η Πιλάρ. Πρέπει να διαβάσει το σημείωμα και να κόψει το κεφάλι του Τόμας. Ναι, ναι. Ελπίζω όμως να πιάσει το σχέδιο. Εντάξει. Ήρεμα, ήρεμα. Καλύψε με. Δεν θέλω να με δει η Αυγουστίνα. Πολύ αργά. Ήδη σε είδα. Πάρει. Πάμε τον Λόρες. Δεν θέλω να τον βλέπω. Όχι, δεν φεύγω. Εσύ πήγαινε. Θα τον κανονίσω εγώ. Τι γίνεται, ακόμη εκεί είναι? Όχι, έρχεται. Ποια η Αυγουστίνα? Όχι, φίλη τη. Όχι, όχι. Γιατί κρυβόσουν? Απλώς έψαχνε ένα κομμάτι κυμολία για τη στέκα. Κόφτο, κρυβόσουν από την Αυγουστίνα, Γκίντο. Όχι, βέβαια, κατάλαβε το. Δεν κρυβόμουν από την Αυγουστίνα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Της είπα ήδη αυτά που έπρεπε να της έχω πει. Εκείνη όχι. Θέλω να της δώσεις όλα τις τα δώρα πίσω. Όχι, όχι, τα δώρα δεν δίνονται πίσω. Δεν με νοιάζει τι λες, εντάξει, θα πρέπει να της τα δώσεις πίσω. Περίμενε. Στάσου. Τι? Ο πατέρας της το ξέρει ότι έχουμε χωρίσει? Όχι, απλώς ξέρω ότι θα του το πει όταν γυρίσει από την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, ναι. Τι κάνει, αγοράζει αυτοκίνητα εκεί? Όχι, παίρνει μέρος σε ένα τουρνουά καράτε. Καλά, γιατί δεν χτυπάει το κουδούνι? Φιλέ, πολύ ωραία ιδέα να ξαποστείλεις τον Ξαβγέ από το σχολείο. Μπράβο σου. Ναι, ήταν πολύ καλή. Σωστά. Τώρα πρέπει να ξεφορτωθείς την Ντολόρες και τελείωσε. Όχι, αυτό μπορεί να περιμένει. Πρέπει να της δώσω κάποιες πληροφορίες και μόνο τότε θα. Και μετά θα είσαι ελεύθερος για πάρτι, υποκόμενες και τέτοια. Θέλω να είμαι εδώ με τη Μαρίζα. Είσαι αδιόρθωτος. Αφού δεν σε θέλει. Περίμενε και θα δεις, αγόρι μου. Όταν μάθει ότι ο Ξαβγέ της είπε ψέματα, θα τον ξεγράψει. Κατάλαβες? Και θα χρειαστεί ένα νόμο για να κλάψει. Και εγώ θα είμαι εκεί. Πήρες την κάμερα του Ρόκο? Ναι, είναι στο δωμάτιό μου. Μπράβο, ξάδερφε! Όχι, σταμάτα, δεν είναι δικό μου! Αχ, δεν το πιστεύω! Κοιμήθηκες με τη Σόλ, έσχισες! Τι έκανες, κοιμήθηκες με τη Σόλ! Δεν βλέπεις πως αυτό είναι δικό μου! Αυτό το ταφ θα μπορούσε να σημαίνει οτιδήποτε! Ίσως να είναι εκείνος ο προηγητής ο Τάμπι! Να σου πω, μην κρύβες από μένα! Αυτό το ταφ σημαίνει Τόμας, βάζω ό,τι θέλεις! Μα δεν είμαι εγώ, δεν έχω καμία σχέση με τη Σόλ! Είμαι με την Πιλάρ, εγώ βγαίνω με την Πιλάρ! Εσκείς το, αλλιώς όλοι θα νομίζουν ότι είσαι εσύ! Κόψε τις ανοησίες επιτέλους, σταματήστε πια! Θα νομίζουν πως είσαι εσύ! Γιατί να νομίζουν πως θα είμαι εγώ? Γιατί οι γκόμενες είναι όλες ίδιες, πάντα προσπαθούν να δημιουργήσουν φασαρία! Τι εννοείς όλες οι γκόμενες είναι ίδιες? Θα σου βγάλω τα μάτια, ε! Λοιπόν, πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Παιδιά, ο Ξαβιέ χτύπησε τον Πάμπλο και ο Πάμπλο δεν μπορεί να σηκωθεί. Ο Πάμπλο, πάμε! Τι? Περίμενε, κοίτα τι έκανες! Πάμπλο, ο Ξαβιέ τον χτύπησε και έπεσε με την πλάτη, αυτό έγινε. Μην ανησυχείς, Πάμπλο, θα γίνεις καλά. Μην είναι ακίνητος, ένα τράνταγμα. Δεν το νομίζω, θα σε σκοτώσω, ε! Μα αυτό είναι σίγουρο. Τι γίνεται εδώ, κάντε στην άκρη, σας παρακαλώ. Πάμπλο, τι έγινε? Παύλο, τι σύνεχε. Έπεσε με την πλάτη και δεν μπορεί να σηκωθεί. Αυτό έγινε. Νομίζω ότι χρειάζεται. Προσοχή, μην τον αγγίζεις. Κάλεσε ασθενοφόρο. Θα το κάνω αμέσως. Κάντο τώρα! Ναι, ναι. Παύλο, τι συμβαίνει? Παύλο. Ηρέμησε, Σέρτζιο, θα γίνει καλά. Τι εννοείς θα γίνει καλά? Το παιδί μου πονάει και συμβαίνει. Περίμενε. Γιατί τα βάζεις μαζί μου, τι έκανα εγώ? Όχι, θα τα βάλω με εκείνον που το έκανε. Ποιος ήταν? Ποιος το έκανε, πείτε μου! Κανείς δεν φταίει. Έπεσε μόνος του. Αυτό έγινε. Μανουέλ. Σαμπρίγα, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να σε δω. Μην ανησυχείς, θα μιλήσουμε μετά για το συγκρότημα. Δεν χρειάζεται να έρθει τόσο πολύ. Εντάξει, δεν θα μιλήσουμε για το συγκρότημα. Κάτι προέκυψε. Ο μπαμπάς έχασε τον βοηθό του και σκέφτηκα ότι θα μπορούσες να τον αντικαταστήσεις. Αλήθεια? Ναι, πώς σου φαίνεται? Κοίτα, η δουλειά είναι καλή. Καλός μισθός, εξάλλου είναι μόνο για την απογευματινή βάρδια. Σκέφτηκα πως θα σ' αρέσει γιατί έχει σχέση με τη μουσική. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι λες? Άπρα, μου φαίνεται περίεργο γιατί μόλις τώρα έβαλα αγγελία για δουλειά και εσύ ήρθες και μου λες αυτό. Δεν είναι απίστευτο? Δεν το πιστεύω. Σήμερα, την έβαλες σήμερα?
Μα τι μου λες, ψάχνεις για δουλειά? Ακούγεται απίστευτο. Η ζωή είναι απίθανη. Νομίζω πως αυτό είναι σημάδι από το Θεό. Αυτή τη δουλειά πρέπει να την πάρεις εσύ. Είμαι σίγουρη πια. Ναι. Λοιπόν, τι σου είπε η Γλώρια? Ψάχνει το Ντουνόφ. Ελπίζω να δεχτεί το γράμμα με τη συγγνώμη μου και να με αφήσει να γυρίσω γρήγορα στο σχολείο. Και εγώ το ελπίζω, γιατί έτσι πρέπει. Κανένα νέο από τον πατέρα σου? Όχι. Όχι, ευτυχώς. Τι θα κάνεις? Τίποτα. Τι? Γιατί με κοιτάς έτσι? Δεν μπορείς να μείνεις με σταυρωμένα τα χέρια. Εγώ χαίρομαι που πρόλαβα να τον ηρεμήσω, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να τα καταφέρεις μόνη σου. Αλλά και να μπορέσεις, ποια θα είναι η ζωή σου? Το έχεις σκεφτεί αυτό? Μη βιάζεσαι, υπερβάλλεις. Ο μπαμπάς θα αλλάξει. Αλήθεια σου λέω, γιατί όταν είναι καλά μου υπόσχεται ότι θα αλλάξει. Και τον πιστεύεις? Τον πιστεύεις? Ναι, γιατί όχι? Άνοιξε τα μάτια σου, ξύπνα Βίκο. Άνθρωποι σαν τον πατέρα σου δεν αλλάζουν ποτέ. Έχει κάλο στον εγκέφαλο. Εντάξει, κόψε το κήρυγμα, μην ανακατεύεσαι. Μην ανακατεύεσαι στη ζωή μου. Εντάξει, αλλά τέτοιες περιπτώσεις έχουν κακό τέλος, το ξέρεις? Κι αν... Όχι. Κι αν του παρατραβήξεις... Όχι, όχι, περίμενε. Αν ήξερα ότι θα ήσουν τόσο ξεροκέφαλος, δεν θα σου το έλεγα ποτέ. Εντάξει. Γιατί δεν αφήνεις κανένα να σε βοηθήσει? Γιατί δεν θέλω να ανακατεύονται στη ζωή μου. Και ακόμα περισσότερο να με λυπούνται. Και μπορώ να φροντίζω τον εαυτό μου, εντάξει. Κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του κάτι τέτοιο. Ο πατέρας σου θέλει ιατρική βοήθεια. Και εσύ το ίδιο. Όχι, ξέρεις κάτι. Αντί να διορθώνεις τη δική μου τη ζωή, γιατί δεν ξεκινάς με τη δική σου? Γιατί δεν νομίζω το ότι... που έγινε. Δεν το πιστεύω. Τι έγινε, Γλώρια? Βρήκες τον Ντουνόφ? Αφού έντεσε Τσάγουέι, δεν μπορεί να σε δει τώρα. Ο Ντουνόφ έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί δεν χτύπησε το κουδούνι, Γλώρια? Να, το κουδούνι δεν χτύπησε γιατί κάποιος ανόητος το ξεσύνδεσε, όμως το έφτιαξε. Το πρόβλημα λύθηκε, άρα τώρα μπορώ να μιλήσω στον Ντουνόφ. Όχι, όχι, δεν μπορεί να σε δει τώρα. Γιατί ο Πάμπλο Μπασταμέντε είχε ένα ατύχημα. Τι έγινε? Καλέσατε γιατρό, Γλώρια? Είναι καλά? Για πες. Πού πάνε τον Παύλο? Αυτό πρέπει να το ρωτήσω εγώ, Ντουνόφ. Ηρέμησε, σε πώς παρακαλώ. Πώς περιμένεις να ηρεμήσω? Το παιδί μου είναι στο ασθενοφόρο, γιατί αυτός ο ανίκανος δεν μπορεί να συγκρατήσει τους μαθητές. Μην το λέτε αυτό, γιατί δυσμηνεί Σπυρίτο. Η Σπυρίτο είναι μια ανόητη. Η Σπυρίτο δεν ξέρει τίποτα. Πόσο ο γιος μου έπαθε κάτι τέτοιο? Πήγαινε να μάθεις. Ναι, να πας να μάθεις. Σε διατάζω να μάθεις ποιος ευθύνεται. Εντάξει, θα τον τακτοποιήσω αμέσως. Να πας να τον βρεις αμέσως, κατάλαβες, Ντουνόφ? Να σου πω κάτι. Μήπως θέλεις να έρθω μαζί σου? Όχι, καλύτερα να με ακολουθήσεις με τα μάξι σου. Πείτε μου παρακαλώ, πού θα τον πάνε? Θέλω να πάρω για να μάθω. Θα τον πάνε, Ντουνόφ? Θα σε πάρω μετά και θα σου πω. Εσύ φρόντισε να μην μάθουν Εντάξει. τίποτα οι δημοσιογράφοι. Αυτό μας έλειπε. Τώρα φυσικά. Να έχουμε τα κανάλια στα πόδια μας. Σε παρακαλώ. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, μπορείς να το κάνεις. Φυσικά. Φυσικά. Παρακαλώ. Παρακαλώ, περάστε. Γλώρια! Είμαι ολομόναχος. Δεν φαινόταν καθόλου καλά. Θα γίνει καλά, παιδιά. Πρέπει να γίνει καλά. Κι αν μείνει ανάπηρος, θα σε σκοτώσω, μακούς. Θα σε σκοτώσω. Έτσι, αλήθεια, θα του σπάσω τα μούτρα. Σταμάτα να το καλύψεις. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Σωστά. Πρέπει να μιλήσουμε μέσα στον Ντουνόφ. Όχι. Πάμε. Αν ο Πάμπλο δεν το είπε πουθενά, σίγουρα θα θέλει να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Δεν είπε τίποτα γιατί δεν μπορούσε. Δεν είπε τίποτα γιατί δεν είναι καρφί. Αποκλείεται. Σταματήστε, παιδιά. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θέλει να κάνουμε ο Πάμπλο. Αν γυρίσει δηλαδή ο Πάμπλο. Φυσικά θα γυρίσει, Τόμας, μη λες ανοησίες. Δεν ήταν καλά, δεν βλέπεις τι έκανε, δεν το βλέπεις. Σταματήστε, σταματήστε πια. Έλα, ξεροκέφαλε. Δεν χρειάζεται να καλάσεις, Μαρίζα. Όχι ρε, θα σας σκοτώσω. Σταματήστε, σταματήστε πια. Κόφτε το, παιδιά. Λαμένε. Ηρέμησε. Λοιπόν, θα έρθουν και θα ρωτήσουν τι έπαθε ο Πάμπλο, πώς έπεσε, τι θα τους πούμε. Σωστά, πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι. Πήγαινε, φώναξε τους υπόλοιπους. Ναι, πήγαινε. Σε διατάζω. Απαιτώ να μάθεις τι έγινε ακριβώς. Μα ξέρετε ήδη ότι ο Πάμπλο έπεσε από το γραφείο. Είναι γελίο! Είναι εντελώς γελίο να μένουμε μόνο σε αυτό. Θέλω την κεφαλή του υπετίου επί πίνακι, εντάξει! Ηρέμησε, Ντουνόφ. Τώρα μιλάς σαν τον Μπασταμέντε. Με εκπλήσεις. Σταμάτα, μη λες ανοησίες. Εξάλλου έχεις και εσύ ευθύνες, έτσι? Εγώ? Ναι, εσύ. Εγώ? Εσύ. Εσύ, ως εκπαιδευτής της ομάδας, θα πρέπει να ερευνήσεις αυτούς τους απροστάρμοστους. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μάθεις τι ακριβώς έγινε, εντάξει? Ηρέμησε, σε παρακαλώ πολύ. Αυτό που προέχει Φυσικά. Αυτή τη στιγμή είναι να μάθουμε πώς είναι ο Πάμπλο. Αυτό προέχει. Καλά. Μόλις θα έχω νέα, θα σε ενημερώσω. Τουλάχιστον πες μου πού νοσηλεύεται, Ντουνόφ. Τα παιδιά ρωτάνε πού είναι γιατί θέλουν να τον δουν. Αποκλείεται. Άλλη μια ανοησία.
Πρόσεχε λίγο και τα λόγια. Και αν το μάθουν οι εφημερίδες και πλακώσουν τα κανάλια, θα ανακατευτούν σε κάτι που δεν πρέπει. Το κατάλαβες? Ναι, ξεκάθαρα. Μη μου φωνάζεις εμένα, δεν είμαι κουφός. Τότε μη στέκεσαι έτσι. Τι με κοιτάς, Οκτάβιο? Άντε, μπρος, πήγαινε να μάθεις. Είναι απίστευτο. Θα πεθάνω εδώ από καρδιακή προσβολή. Και θα πεθάνω εδώ μόνος μου. Ξαβιέ, εδώ είσαι. Τι είναι πάλι, γιατί με ακολουθείς? Δεν σε ακολουθώ, τι λες? Ήρθα να μάθω τι έγινε. Τι σε νοιάζει, Μαρίζα, τι σε νοιάζει τι μου συμβαίνει? Εσύ νοιάζεσαι μόνο για τον Πάμπλο και μόνο για τον Πάμπλο. Και δεν ανησύχησα για τον Πάμπλο, αφού τον είδα πεσμένο στο πάτωμα. Τρόμαξα. Μη λες ψέματα, σε παρακαλώ. Παραδέξου το. Νοιάζεσαι μόνο για αυτόν. Παραδέξου το. Είδες? Ναι. Νοιάζομαι για αυτόν. Είχα δίκιο. Όπως νοιάζομαι και για σένα. Γι' αυτό είπα ότι ο Πάμπλο έπεσε μόνος του. Για να μην μπλέξεις. Άσε με ήσυχο. Δεν θέλω σωτήρες. Δεν ξέρω τι θα μου συμβεί, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ειλικρινά σου μιλάω. Νοιάζει εμένα, γιατί είσαι φίλος μου. Γι' αυτό θέλω να μάθω τι έγινε. Δεν είσαι τύπος που καυγαδίζει. Γιατί τον χτύπησες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Το ξέρω. Ελπίζω να είναι καλά. Να μην έχει τίποτα. Γιατί με κοίτας έτσι τώρα? Πρώτη φορά δεν σε βλέπω να κλαις. Παιδιά, συνεδρίασε στην τάξη. Γιατί, τι έγινε? Νέα του Πάμπλο. Τι έγινε? Πες μου, πώς είναι? Είναι καλά, ε? Πάρε το ρίσκο και μην κρατιέσαι. Μην ασχολείσαι με κλάμα φωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία. Μείνε μακριά από τα σκουπίδια. Θες να σωθείς, ελευθερώσου. Απάντηση βρες στο ερώτημά σου. Μην ασχολείσαι με κλάμα φωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Στο φόβο σου, αν μπορείς, βάλε τέλος.